Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Σήμερα, Τρίτη, 24 Απριλίου, έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα για σας. Εκτός ότι έχω έναν υπέροχο καλεσμένο που θα σας μιλήσω γι' αυτόν σε λίγο. Καταρχήν, θέλω να σας θυμίσω και το email μας για να έχουμε αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε. Το βλέπετε και στην οθόνη της τηλεόρασής σας. καλύτερη ζωή@sky.gr και το λογαριασμό μας στο Twitter. Μην το ξεχνάμε, το Twitter είναι η μόδα που αγαπάμε και μας βοηθάει στην επικοινωνία μας. Ανταλλάσσουμε ωραίες απόψεις. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε σε λίγο με την Ανίτα Σταφυλοπάτη, την ψυχολόγο, για το πώς αλλάζει η σχέση με τον ερχομένο μωρού. Και επειδή νομίζω ότι συνδυάζεται πολύ καλά με τον καλεσμένο μου, είναι νέος μπαμπάς, έχει ένα μωράκι 5 μηνών, νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε μαζί. Επίσης, θα μάθουμε με τη βοήθεια του ορθοπαιδικού που θα έχουμε σήμερα στην παρέα μας, σε λιγάκι κοντά μας, τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν δεν κοιμόμαστε καλά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το φοβερό αγαθό, τον ύπνο, πόσο πολύ μας βοηθάει και πόση ευεξία μπορεί να μας δώσει όταν γίνεται σωστά. Πολύ σημαντικό πράγμα. Θα μάθουμε επίσης για το λίπος στο σώμα μας, τι συνέπειες μπορεί να έχει και πώς μπορούμε να το ελέγξουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο. Όπως βλέπετε, κρατάω στα χέρια μου αυτά τα βραχιολάκια που από τα email σας έχω καταλάβει ότι τα έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι και αυτά που φοράω στο χέρι μου. Αγαπημένες σκηνοθέτες αυτής της εκπομπής, μου δείξεις τα χαρτιά που μου έχουν πέσει. Σώστο, ξέρεις εσύ. Ήδη σε εσάς τις νικήτρες που έχετε πάρει τα πρώτα δωράκια, σας έχουμε απαντήσει στα email σας και σας έχουμε πει πού να έρθετε να τα παραλάβετε. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε άλλα 5 ζευγάρια. Είναι δημιουργίες της Σοφίας Δριστέλα και επειδή είναι άνοιξη, έρχεται και καλοκαίρι, υπάρχουν και σε διάφορα χρώματα. Θα δώσουμε άλλα 5 σήμερα. Οι πρώτες λοιπόν που θα στείλετε τα email σας στην διεύθυνση που βλέπετε θα τα πάρετε, θα γίνουν δικά σας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να υποδεχθώ τον καλεσμένο μου. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός και αυτό νομίζω είναι αντικειμενικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως οι συναδελφοί του είναι κάτι που το παραδέχονται, ότι ο Χρήστος Λούλης έχει δοκιμαστεί σε δύσκολους ρόλους και έχει πάρει και πολλά βραβεία, πολλές διακρίσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Μαζεύω τα χαρτιά μου και πάω να υποδεχτώ τον Χρήστο Λούλη. Έλα, Χρήστο. Σήμερα, όπως βλέπεις, κρατάω πολλά πράγματα στα χέρια μου. Πολλά στα χέρια σου σήμερα. Είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Λοιπόν, έλα να πούμε ωραία πράγματα σήμερα. Σε επηρεάζει η άνοιξη? Σε έχει επηρεάσει? Ναι, ποιος άνθρωπος δεν επηρεάζεται από την άνοιξη? Το έχεις πάθει και εσύ αυτό που βγαίνεις έξω και πραγματικά, ρε παιδί μου, αλλάζει η μυρωδιά του αέρα. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει αυτό. Αλλάζουν τα πάντα. Πρώτα απ' όλα, επιτέλους, νομίζω, νιώθω εγώ μετά από ένα πολύ βαρύ χειμώνα και μεταφορικά και κυριολεκτικά, ναι, καλά τα λες, λίγο να ανοίξει η ψυχή μας. Λίγο ανοίγει το μάτι μας, ανοίγει η καρδιά μας. Μυρίζει ένα λουλούδι, βλέπεις τα email σας έχουν βγει και όλα αυτά. Έτσι. Είναι το αίμα αρχίζει και βράζει. Όντως. Και το πιο βασικό νομίζω αυτός ο ήλιος, ρε παιδί μου, πόσο μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση και την ψυχολογία βγαίνοντας από το σπίτι σου. Ακριβώς. Είναι φοβερό πράγμα. Νομίζω ότι εσύ έχεις και ένα λόγο παραπάνω να νιώθεις καλά και χαρούμενος και ευδιάθετος τους τελευταίους 5-6 μήνες, έτσι δεν είναι? Και παραπάνω. Και παραπάνω. Είναι φοβερό πράγμα να γίνεις μπαμπάς. Έχουμε τον ερχομό του γιού μας. Να σας ζήσει καταρχήν. Είναι και κοντά με τη δικιά μου τη μικρή. Ναι, να τους κάνουμε και παρέα, να τους συμπεθερέψουμε. Όποτε θέλετε. Να κανονίζουμε βόλτες. Είναι, πώς το λένε, όταν βλέπεις ένα μωρό να έρχεται στον κόσμο, θυμάμαι έναν στίχο του Αλκίνου Ιωαννίδη από ένα δίσκο, από ένα τραγούδι που έχω ακούσει, που λέει «Ξυπνάς», μιλάει στο μωρό και λέει «Ξυπνάς και γίνεται η ζωή από την αρχή». Και βλέπεις το μωρό που κάθε μέρα που ξυπνάει, φοβερό, που είναι πράγμα, μια καινούρια μέρα, μια καινούρια ζωή. Θα συμφωνήσω τόσο πολύ με αυτό που λες, δηλαδή αισθάνομαι ότι ο ερχομός ενός παιδιού σου δίνει μαθήματα ζωής και σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Το βιώνω και εγώ προσωπικά, το βλέπω κάθε μέρα. Αν θες να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, γιατί
πολλοί γονείς έχουν τα παιδιά τους, έρχονται και δεν τους κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι και αυτό. Είναι μαγικό, ναι, αλλά μην το λέμε και τόσο μαγικό. Ναι. Πρέπει να θέλεις κιόλας κι εσύ. Η Έμιλη, η γυναίκα σου, ήθελε να είσαι μέσα στο κοντά της την ώρα που θα γεννούσε, γιατί είναι, ξέρεις, κάποιες γυναίκες που δεν θέλουν. Γιατί, εσύ ήθελες ή δεν ήθελα? Ήθελα και ναι. Ήταν, ναι. Και ευτυχώς που ήταν. Γιατί ναι, ήθελε. Συνήθως οι γυναίκες το έχουν ανάγκη, αλλά υπάρχουν και κάποιες που ντρέπονται λίγο, δεν ξέρεις, δεν θέλουν να τις βλέπει ο άντρας τους την ώρα που σφίγγονται, παίρνουν αυτές τις γκριμάτσες περίεργες και φοβούνται. Σοβαρά υπάρχουν τις γυναίκες? Υπάρχουν. Όχι, μακριά από εμάς. Όχι, η δικιά μου ήθελε. Η Έμιλη ήθελε να είμαστε μαζί. Και εγώ ήθελα, το είχαμε συζητήσει δηλαδή, γιατί είναι αυτό που αναγνωρίζεις μια τέτοια στιγμή. Είναι ωραίο να τη μοιράζεσαι. Ο άντρας, επειδή η γυναίκα ζει την εγκυμοσύνη μέσα στο κορμί της, μέσα στο αίμα της, η γυναίκα μετά, λόγω του θυλασμού, έρχεται πιο κοντά με το μωρό, υπάρχει ο κίνδυνος ο άντρας να νιώσει λιγάκι ξένος, λίγο σε απόσταση. Κοίτα, τώρα θίγει ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μετά με την κυρία Σταφυλοπάτη. Είδε τι ωραίες πάσεις. Πόσο... Ναι, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. θα το πάμε παραπέρα σε λίγο. αισθάνεσαι ότι μπορεί να παρεξηγηθείς εύκολα? Είσαι άνθρωπος που δεν κάνει δεύτερες σκέψεις, δηλαδή λέει αυτό που σκέφτεται με τον κίνδυνο κάποιοι να τον παρεξηγήσουν? Ναι, όλοι το έχουμε αυτό. Θα κάνεις ένα από τα δύο. Ή θα προσέχεις πάντα τι λες και θα είσαι πάντα αρεστός σε όλους, με τον κίνδυνο να μην ξέρεις στο τέλος ποιος είσαι, ή δεν θέλω να το αξιολογήσω, ούτε να το κρίνω, ότι κάτι είναι καλύτερο από κάτι άλλο. Άνθρωποι είμαστε, ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Ή θα κάνεις αυτό που λες. Κίνδυνο να μην είσαι αρεστός, να σε παρεξηγούν, να μην μπορείς, ας πούμε, να εξηγήσεις και εσύ ο ίδιος καλά-καλά θες να πεις. Γιατί είναι και αυτό, είναι όχι μόνο πως ακούν οι άλλοι, που πάντα μας συμφέρει οι άλλοι να φταίνε, αλλά είναι και αν πώς μπορούμε και εμείς να είμαστε σαφείς σε αυτό που, εννοούμε και σε αυτό που θέλουμε να πούμε, χωρίς να ξεπεράσουμε τα όρια, ας πούμε. Σε ποια γειτονιά μεγάλωσες? Στον Κορυδαλό. Πώς ήταν έτσι, θες να μου το περιγράψεις λίγο, τι αναμνήσεις σου έχουν μείνει έτσι από την παιδική σου ηλικία? Εμείς είμαστε μια γενιά, ίσως και η τελευταία ή από τις τελευταίες γενιές, που ζήσαμε το να παίζουμε στο δρόμο έξω. Εγώ θυμάμαι από 4 χρονών, ας πούμε, μωρό, έβγαινα στο δρόμο με τους φίλους της γειτονιάς και παίζαμε. Η μάνα μου, όταν ετοίμαζε το φαΐ το μεσημέρι, έβγαινε στο μπαλκόνι και με φώναζε να ανέβω πάνω. Κάτι που τώρα μπορεί για κάποιους να είναι αδύνατο να το σκεφτούν. Θυμάμαι που η μάνα μου φτιάχνε ψωμί με ζάχαρη, Όχι. Α. Με φέτα και λάδι. Και το έπαιρνα μαζί μου, ξέρω εγώ. Ήταν μια γριά απέναντι που μας φώναζε και μας μάλλον πήγαινε παίξτε πιο εκεί, ξέρεις. Που μας έπεφτει μπάλα, ξέρω εγώ, στην αυλή ενός και πηδάγαμε να την πιάσουμε και αυτός μας κυνήγαγε. Εντάξει, αγαπημένη γειτονιά. Όλοι μας φωνάζανε. Όχι, ήμασταν πραγματικά αγαπημένη γειτονιά. Θυμάσαι δηλαδή τα παιδικά σου χρόνια με νοσταλγία, έτσι. Ήσουν να πέρασες καλά. Είχα όμορφα παιδικά χρόνια. Όχι με αυθονία μεγάλη, αλλά πολύ όμορφα. Τα θυμάμαι με μεγάλη γλυκά. Παραμένεις παιδί. Δηλαδή, έχεις πιάσει τον εαυτό σου σε κάποιες φάσεις να λειτουργείς και να σκέφτεσαι σαν ένα μικρό παιδί? Εγώ έγινα ηθοποιός για να συνεχίσω να παίζω και να μπορώ να ξεχνιέμαι. Στη δουλειά μου παραμένω παιδί και στη ζωή μου καμιά φορά. Θέλω, προσπαθώ. Θα έλεγα ότι είσαι ένας ηθοποιός που έχει... Είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Έχει δοκιμαστεί σε δύσκολα πράγματα. Όχι παιδικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Τα παιδικά είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Ναι. Μην το υποτιμάς έτσι. Σωστό είναι έτσι όπως το λες. Εγώ το έχω αλλιώς στο μυαλό. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα το παιχνίδι. Το παιδί όταν παίζει και απορροφιέται κάνοντας ένα αυτοκινητάκι, ξέρω εγώ, κάπου. Είναι ολόκληρος κόσμος για το παιδί αυτό. Δεν είναι δηλαδή ελαφριά παίξε γέλασε. Αλλά ακόμα και τα δύσκολα πράγματα που λες δεν έχουν λόγο ή τρόπο να γίνονται βαριά. Δηλαδή αν γίνει βαριά και σοβαρά, δεν έχει νόημα, ούτε αξία.
Λοιπόν, τώρα που λέμε για παιχνίδια και παιδιά και όλα αυτά, θα ήθελα να υποδεχτούμε την ψυχολόγο, την Ανίτα Σταφυλοπάτη, που και σήμερα, Ανίτα, σε βλέπω κούκλα. Κούκλα με τα κίτρινα. Χρήστος Λούλης, Ανίτα Σταφυλοπάτη. Γεια σου, Ανίτα, χαίρε πολύ. Ανίτα, με παίρνουν φίλοι παραγωγή και άνθρωποι της δουλειάς και μου μιλάνε για σένα, το ξέρεις, έτσι, που σε έχουν δει στην εκπομπή. Αλήθεια. Θα συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι μας αφορά και εμάς τους δύο, αλλά και πολλούς νέους γονείς που μας βλέπουν τώρα. Πόσο αλλάζει η ζωή ενός ζευγαριού ή και μεμονωμένα μιας γυναίκας και ενός άντρα όταν έρχεται ένα μωρό στη ζωή τους? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν δύο άνθρωποι κάνουν ένα παιδάκι να είναι πολύ καλά εδραιωμένη η σχέση. Γιατί το παιδί θέλει να κάτσει πάνω σε μια σχέση η οποία έχει πολύ καλές βάσεις. Αν δεν είναι καλά εδραιωμένη σχέση, φέρνει πολύ μεγάλα τραντάγματα το παιδί, όχι μόνο όταν γεννιέται, και κατά τη διάρκεια που μεγαλώνει. Δεν γιατί σε να κάθε φάση. Σχέση. Πάρα πολύ δύσκολο. Λόγω γιατί... του παιδιού. Λόγω του παιδιού. Αυτό που λέγανε παλιά, ότι να κάνουμε ένα παιδί για να φτιάξουν οι σχέσεις μας, νομίζω όλοι πια το γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει. Mm-hmm. Ένα παιδί ταρακουνάει πάρα πολύ μία σχέση και πάρα πολλές σχέσεις έχουν χαλάσει που δεν ήταν αληθινές και καλά εδραιωμένες επειδή υπάρχει ένα παιδί. Πάρα πολλά διαζύγια έχουμε μόλις τα ζευγάρια κάνουν παιδιά. Χρήστο, εσύ με την Έμιλη πόσα χρόνια ήσασταν μαζί πριν έρθει το μωρό στη ζωή? 10. Εντάξει, εδώ μιλάμε για μία εδραιωμένη σχέση, έτσι αλλήμον. Παρόλο που δεν είναι απόλυτος ο χρόνος με το πόσο καλά είναι εδραιωμένη σχέση. Μπορεί να βρεις ένα ζευγάρι να είναι ένα χρόνο μαζί και να είναι καλά μαζί και τα θέματα να τα έχουν συζητήσει και συναισθηματικά είναι καλά. Και να δεις και ζευγάρι που είναι πολλά χρόνια μαζί, νομίζω όλοι έχετε στο περιβάλλον σας ζευγάρια που είναι 10, 12, παντρεύονται, κάνουν παιδί και σε ένα χρόνο χωρίζουν. Ναι. Και λες τι άλλαξε. Δεν ήταν τελικά τα πράγματα όπως φαινόντουσαν, γιατί πρέπει οι γονείς να είναι πολύ όριμοι για να καλοδεχτούν και να αντέξουν το παιδί. Γιατί το παιδί, τι συμβαίνει με το παιδί? Καταρχήν, όταν γεννιέται και είναι σε αυτό το πρώτο στάδιο που είναι τα δικά σας τα παιδιά, αποσπάει πάρα πολύ την προσοχή της μητέρας. Η μητέρα πρέπει να είναι εκεί. Αυτομάτως ο πατέρας μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό ο πατέρας συναισθηματικά πρέπει να το αντέξει. Και όχι μόνο να το αντέξει, χωρίς να θυμώνει. Και να βοηθήσει και τη μητέρα σε αυτό της το ρόλο. Δύσκολο. Δηλαδή, εσύ μιλάς για έναν πατέρα ο οποίος είναι ενήλικας. Α, ναι. Γιατί ένας τελικά, ανήλικ, ό,τι δηλαδή, και να λέμε σε επίπεδο ψυχολογίας, εννοούμε το δηλαδή, ιδανικό να είναι ενήλικες. Όλα αυτά τα παρατράγουδα συμβαίνουν επειδή οι άνθρωποι δεν είναι συναισθηματικά ενήλικες. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, ένας πατέρας που θα στενοχωρηθεί επειδή βγήκε από το επίκεντρο και είναι πια σε δεύτερη μοίρα επειδή θα θυμώσει, το παιδί του, δεν θα στενοχωρηθεί. Στην ουσία είναι παιδί. Συμφωνώ τόσο πολύ με αυτό. Και αυτό είναι. Ναι. Και αυτό, μα να σου πω κάτι, όλα τα θέματα της ψυχολογίας, προβλήματα στα ζευγάρια, όταν έρχονται τα παιδιά, αν θέλουμε με μια λέξη, με μια πρόταση να πούμε γιατί συμβαίνει, είναι γιατί οι άνθρωποι δεν είναι όριμοι. Χρήστο, ένιωσες ποτέ παραμελημένος και ήσουν σε φάση που το δικαιολόγησες απόλυτα? Δεν ένιωσα παραμελημένος. Όχι επειδή η γυναίκα μου συνέχισε να είναι όπως ήταν, αλλά επειδή νομίζω σε ένα βαθμό μεγάλο δεν το σκεφτόμουν. Δεν ένιωθα ανάγκη να με δαντεύει. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά ανθρώπων, αντρών. Μετά θα πούμε και για τις ευθύνες της γυναίκας, γιατί δεν είμαστε άμυρες ευθυνών. Mm-hmm. Που ή θυμώνουν και το κάνουν με έναν τρόπο πάρα πολύ υπόγειο. Δηλαδή, ξαφνικά θυμούνται τα χόμπι τους, ξαφνικά θυμούνται ότι θέλουν να είναι ελεύθεροι, ξαφνικά γίνονται επιθετικοί, ξαφνικά. Και λες, κάτσε τώρα. Ένας τρόπος είναι αυτός. Άλλος τρόπος είναι να είναι επιθετικοί απέναντι στις γυναίκες. Είναι μια περίοδο που οι άντρες πάρα πολύ συχνά αρχίζουν εξωζωικές σχέσεις. Το πιο τραγικό που μπορώ να σκεφτώ είναι αυτό. Μια γυναίκα που έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Περνάει τη φάση της λοχίας και ο άντρας της βρίσκεται. Και μετά δεν είναι την ευκαιρία να έχει μια εξωσυγική παράλληλη σχέση. Είναι το πιο τραγικό που μπορεί να σκεφτώ. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γυναίκα. Δεν είναι μόνο η φάση της λοχίας. Είναι και μετά το παιδί, συνέχεια, ανάλογα σε ποια χρονική στιγμή βρίσκεται, χρειάζεται τους γονείς με έναν άλλον τρόπο, αλλά πάντα εκεί. Δηλαδή, σου παίρνει πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ χρόνο για να το μεγαλώσει και σωστά. Τώρα, όσον αφορά τις γυναίκες. Έχουμε και εμείς μια ευθύνη, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται μέχρι ένα όριο. Δηλαδή, είναι προτεραιότητα το παιδί, σε χρειάζεται, ειδικά τον πρώτο χρόνο, 1,5, δεν το συζητώ. Αλλά δεν πρέπει και τον άντρα, παύλα, σύζυγό σου, να τον παραμελήσεις. Πρέπει και εσύ να βρεις, εμείς οι γυναίκες να βρούμε μια ισορροπία σε αυτό.
Όχι με την έννοια ότι έχεις άλλο ένα παιδί και πρέπει να ισορροπήσεις μεταξύ δύο παιδιών, αλλά νομίζω... Όχι, μέσα από άλλο ρόλο. Επειδή ο άντρας είναι η δική σου ζωή, έτσι, δηλαδή νομίζω πως συμφέρει μια γυναίκα και ένα ζευγάρι γενικότερα να έχει μια δική του ζωή εκτός από τα παιδιά. Έτσι είναι. Γιατί άμα μια γυναίκα ή ένας πατέρας βάλει όλο το βάρος της ζωής του στο παιδί θα πάνω... θα καταστρέψει το παιδί. Πέρα από τη σχέση του με τη γυναίκα του, θα καταστρέψει το παιδί. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Κάτι που ναι. Ήθελα πραγματικά και άλλες φορές να σε ρωτήσω, γιατί το έχω ακούσει πολύ συχνά να το λένε. Θέλω και τη δική σου γνώμη. Κάποιοι λένε ότι ο άντρας πρώτα πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του και μετά το παιδί του. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έχει βάση αυτό. Να σου το πω λίγο αλλιώτικα. Ναι. Αυτό ετοιμαζόμουν τώρα να πω. Εμείς λέμε ότι η σχέση είναι το πρώτο παιδί του ζευγαριού και το παιδί του στο δεύτερο. Ναι. Αυτό είναι. Όμως αυτό θα εφαρμοστεί μετά τον 1,5 περίπου χρόνο του παιδιού. Την ώρα που έχουμε το παιδάκι 5 μηνών, αυτομάτως η σχέση θα πάει σε δεύτερη μοίρα. Όχι με την αίσθηση ότι την εγκαταλείπουμε, αλλά πραγματικά λίγο στο ψυγείο. Όσοι έχουμε παιδιά και μεγαλώσαμε και περάσαμε αυτό τον πρώτον 1,5 χρόνο, εκ των πραγμάτων. Εκτός κι αν είσαι από αυτούς τους γονείς που το μεγαλώνουν τα παιδιά οι άλλοι. Ναι. Μακριά από εμάς. Μακριά. Ανίτα μου, σε ευχαριστώ πολύ και για σήμερα. Καλά, να είστε καλά. Θα σε χαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ο Χρήστος Λούλης μένει μαζί μου, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε μαζί. Θα περάσουμε να δούμε τι μας έχει φτιάξει η Μερσίνη Λαμπράκη για σήμερα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχω για σας σήμερα μία τέλεια συνταγή. Μαμαδίστικη, εύκολη, μία συνταγή που θα σας δημιουργήσει εξάρτηση. Τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, ουσιαστικά κάνουμε μία κρεμούλα, αλλά το διαφορετικό έρχεται στο τέλος. Και θα μου πείτε τι είναι αυτό το διαφορετικό. Αυτή η καραμέλα, την οποία θα φτιάξετε βράζοντας 2 κουτιά, όπως εδώ, ζαχαρούχο γάλα, θέλω να σας το δείξω, σε μία κατσαρόλα με νερό για 4 με 5 ώρες. Όταν λοιπόν αυτό βράσει, κοιτάξτε τι γίνεται από κάτω. Καραμέλα, αυτή η τέλεια, υπέροχη καραμέλα, την οποία με το ζόρι θα κρατηθείτε να μην τη φάτε κουταλιά-κουταλιά μέσα από το κουτί, πριν τελειώσει το γλυκό δηλαδή. Πάω πίσω λοιπόν τώρα με το ξινό γαλό μου, το σιμιγδάλι μου, το βουτυράκι, την κανελίτσα και το πορτοκάλι. Το βουτυράκι μου, το ξινόγαλα, το πορτοκάλι, λίγη κανελίτσα, βανίλια και μόλις ζεσταθεί θα αρχίσουμε να ρίχνουμε σιγά σιγά το σιμιγδάλι. Η κρεμούλα, όπως βλέπετε, μόλις έριξα το σιμιγδάλι, έπηξε. Την παίρνω λοιπόν από εδώ, τη φέρνω εδώ, αφήνω την κρεμούλα να πέσει λίγο η θερμοκρασία, γιατί αν θα ρίξω τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη και είναι σε ψηλή θερμοκρασία, θα ψηθούν. Νομίζω ότι και εδώ είναι αρκετό το μπολ αυτό για να τα χτυπήσω. Δεν χρειάζομαι πιο μεγάλο. Ρίχνουμε και τη ζάχαρη. Φέρνουμε την κατσαρόλα μας κοντά και αρχίζουμε σιγά σιγά να ρίχνουμε το μείγμα με τα αυγά και να ανακατεύουμε. Έχουμε κάνει λοιπόν εδώ την κρεμούλα μας. Την αδειάζουμε σε ένα ταψάκι. Τώρα εγώ εδώ έχω ένα στρογγυλό. Και εδώ έχω τη μαγική καραμέλα, την οποία, όπως σας εξήγησα, την έχω κάνει βράζοντας 2 κουτάκια ζαχαρούχο γάλα για 4 με 5 ώρες. Και αυτό το πράγμα σε στέλνει τον παράδεισο με τη μία. Αυτή λοιπόν την καραμέλα θα τη βάλουμε από πάνω, κάνοντας
μικρές πύρες. Με ένα κουτάκι. Έτοιμο. Στους 180 βαθμούς, σε προθερμασμένο φούρνο, για 40 λεπτά και μετά γιούρια στο ταψί κατευθείαν. Κοιτάξτε εδώ τι σας έχω. Τη πιο ωραία καραμελένια γαλατόπιτα που έχετε ποτέ δοκιμάσει. Και όλο το μυστικό βρίσκεται σε 2 κουτάκια ζαχαρούχο γάλα. Γαλατόπιτα με ξινόγαλα και κρέμα γάλακτος. Υλικά. Για την καραμέλα γάλακτος χρειαζόμαστε 2 κουτάκια ζαχαρούχο γάλα. Για τη γαλατόπιτα με ξινόγαλα, 1 λίτρο ξινόγαλα, 2 βανίλια σε σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 100 γραμμάρια βούτυρο, 400 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 7 αυγά μεσαίου μεγέθους, 350 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Λοιπόν, επιστρέψαμε στην παρέα μας πάντα σήμερα, γιατί έχουμε ωραία συντροφιά σήμερα. Είναι ο Χρήστος Λούλης. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και ερχόμενοι θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα με τον Χρήστο. Όμως, σας θυμίζω ότι θα μιλήσουμε με τον ορθοπαιδικό που θα έρθει σήμερα στην εκπομπή για να μας δώσει συμβουλές για τα προβλήματα που κάποιοι από εμάς αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου και πόσο κακό μπορεί να κάνει αυτό στην υγεία μας. Επίσης, θα μιλήσουμε και για το λίπος στο σώμα μας. Πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και ερχόμαστε. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Λοιπόν, επανήλθαμε. Εδώ είμαστε, εδώ, στον Sky, για μια καλύτερη ζωή. Σας είπα και πριν, Χρήστο, ότι θα μάθουμε πράγματα για τον ύπνο μας σήμερα. Εσύ κοιμάσαι καλά? Τελευταία, ναι. Γιατί κουράζουμε πολύ, οπότε πέφτω ξερός. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Γεώργιος Τσικούρης. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειρουργός ορθοπαιδικός και συνεργάτης του ΣΕΓΑΣ και της ομάδας άρσης βαρών επί σειρά ετών, έτσι, από όσο διαβάζω. Μάλιστα. Εδώ. Αυτό είναι αλήθεια. Πόσο κακό μπορεί να κάνει στην υγεία μας ένας κακός ύπνος στο σώμα μας? Η καλή ξεκούραση, δηλαδή ο βραδινός ύπνος, πραγματικά συνσφέρει πάρα πολύ για τους ανθρώπους που έχουν καθημερινές δραστηριότητες και έχουν και υπεύθυνες εργασίες. Και ο λόγος είναι ότι εάν και εφόσον υπάρξει καλή ανάπαυση, την επόμενη μέρα μπορείς να σηκωθείς φρέσκος, να επικεντρώσεις στην εργασία σου, να έχεις σχετικά ξεκούραστη πορεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείς να αποκτήσεις έτσι ευεξία και σαφώς να είναι λιγότερο το έργο το οποίο έχετε να κάνεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ποιότητα ύπνου? Τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να μην κοιμόμαστε σωστά? Η συνεχής ένταση της καθημερινότητας και δεύτερον, όπως λέμε και στον χώρο της αθλητιατρικής, ότι έχει σημασία με το σέρφας, δηλαδή μία από τις αιτίες που παθαίνουμε τραυματισμούς καθέξιν, δηλαδή τα λεγόμενα overuse injuries. Ένα από αυτά είναι το σέρφας, δηλαδή η επιφάνεια. Επιφάνεια για μας όταν πάμε να ξεκουραστούμε είναι το στρώμα μας, είναι και το προσκέφαλό μας. Όσον αφορά το στρώμα μας, θα πρέπει να μπορέσουμε όταν κάνουμε είτε χειρονακτικές εργασίες ή ακόμα πολλές ώρες εργασία μπροστά στο κομπιούτερ ή καθημερινές επαναλαμβανόμενες εργασίες σε άβολες θέσεις του στόματος, η οποία αυτές οι θέσεις είναι η λεγόμενη στάση για μας και στον αγγλοσαξονικό χώρο το ονομάζουν posture. Όταν το posture ή η στάση του σώματος δεν είναι η σωστή και η οποία σωστή δεν είναι είτε όταν έχουμε υπερβολικό βάρος είτε όταν δουλεύουμε σε θέσεις στην οποία δεν υπάρχει η σωστή θέση του σκελετού, δηλαδή ή λόρδος στην οσφυγική μοίρα ή στην αυγενική μοίρα, όλες αυτές δυστυχώς επηρεάζουν τις καθημερινές μας δραστηριότητες και μας επισυσσωρεύουν σιγά σιγά κόποση. Σε ωραία επιφάνεια, καλή για το σώμα. Είναι και θέμα του νου όμως λιγάκι, νομίζω. Να μάθουμε να κλείνουμε το διακόπτη. Δηλαδή, όταν πάμε, εγώ έχω πάθει πολλές φορές να πηγαίνω για ύπνο και να έχει περάσει μισή ώρα και να καταλαβαίνω μετά ότι προσπαθώ να κινηθώ. Ενώ θα έπρεπε να πάρω μια ανάσα και να αφαιθώ, ας πούμε.
Πραγματικά χαίρομαι που το λέτε αυτό και χαίρομαι διπλά γιατί είναι το αντικείμενο της περαιτέρω εξήγησης το πόσο βοηθάει το να έχεις κοιμηθεί σε ένα, παραδείγματος χάρη, καλή επιφάνεια, σε ένα καλό στρώμα. Και ο λόγος είναι ότι αυτή η ένταση, αυτός ο λεγόμενος σπασμός το οποίο υπάρχει στο κορμί μας και ειδικά τα trigger points στον αυχένα ή στη μέση, όταν είσαι σε ένα καλό στρώμα, κάνεις το λεγόμενο στα αγγλικά deactivating, δηλαδή απενεργοποίηση αυτών των σημείων σπασμού. Γιατρέ μου, αν δεν σας κόψω τώρα, νομίζω ότι πάνω στο control θα εκραγεί το control. Είναι πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μας είπατε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ζεστάνε σήμερα ίδιο, εδώ. Και μακάρι ένα στρώμα το οποίο θα είναι ημίσχυρο, όχι πλέον το σκληρό στρώμα που λέγαμε παλιά, ναι. Γιατί πιάνεσαι, σηκώνεσαι πιασμένος, αλλά το ημίσχυρο στρώμα ή το μετρίως μαλακό στρώμα, αυτά τα στρώματα που έχουν με τα ελαττήρια, ναι. Οτιδήποτε άλλο, γιατί τα αεροστρώματα και τα στρώματα για το, τα αεροστρώματα μάλλον και αυτά που έχουν υγρά είναι για τους ασθενείς οι οποίοι είναι κατακεκλημένοι. Αυτούς βοηθούν, τους υπόλοιπους όχι. Μάλιστα. Θα συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε με τον γιατρό μας εδώ, θα τα δείτε σε μια κάρτα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πάμε γρήγορα να δούμε και ένα τελευταίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Έχει να κάνει με το λίπος στο σώμα μας, με τη βοήθεια του Χάρη Γεωργακάκη και επιστρέφουμε για να πούμε επιτέλους όλα αυτά που θέλουμε με τον Χρήστο Λουλή. Το λίπος αποτελεί ένα συστατικό του σώματός μας, το οποίο δεν είναι εύκολο να το μετρήσουμε και να το αξιολογήσουμε. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου και σχετίζεται με σημαντικά προβλήματα υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κοιλιακό λίπος, το λίπος δηλαδή που αποθηκεύεται στην κοιλιά και λόγω θέσης πιέζει μηχανικά την καρδιά, είναι αυτό το οποίο σχετίζεται με σημαντικά χρόνια νοσήματα, όπως είναι νοσήματα της καρδιάς, των αγγείων, όπως είναι ο σαχαρός διαβήτης. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε το λίπος μας. Ο πιο συχνός τρόπος είναι να κάνουμε μια λιπομέτρηση σε ένα διαιτολογικό γραφείο, όπου να δούμε με μεγάλη ακρίβεια τι λίπος έχουμε στο σώμα μας, ιδιαίτερα όσον αφορά το λίπος το ενδοκοιλιακό. Ένας εύκολος τρόπος για να προσδιορίσουμε το λίπος μας είναι με μία μεζούρα να μετρήσουμε το λεπτότερο σημείο στην κοιλιά. Αν το λίπος είναι πάνω από 80 πόντους στις γυναίκες και πάνω από περίπου 94 με 95 πόντους στους άντρες, τότε λέμε ότι το λίπος αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για καρδιακά προβλήματα. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό όταν το λίπος είναι παραπάνω από το φυσιολογικό και το φυσιολογικό όριο στους άντρες είναι περίπου ένα 20-22% και στις γυναίκες είναι περίπου ένα 30-32%, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το λίπος στο σώμα μας. Ο κλασικότερος τρόπος είναι να μπορέσουμε να χάσουμε βάρος, καθώς η απώλεια βάρους έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση και του σωματικού λίπους. Πάρα πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της άσκησης, είτε αυτή είναι αερόβια είτε αυτή είναι αναερόβια, όσον αφορά τη μείωση του λίπους, καθώς μια συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στο να μειώσουμε το σωματικό λίπος. Ακόμη και αν κάποιος, ακολουθώντας μια σωστή διατροφή, δεν χάσει βάρος, το να έχει μια συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να τον βοηθήσει να μειώσει το σωματικό του λίπος και παράλληλα να αυξήσει ωφέλιμα συστατικά, όπως είναι ο μυϊκός του ιστός. Σε αντίθεση με το τι πιστεύει πολλοί κόσμος, δεν υπάρχει δίαιτα ούτε μαγικό χάπι για τοπική απώλεια λίπους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διατροφή για να χάσουμε μόνο βάρος ή μόνο λίπος στην κοιλιά ή μόνο λίπος στην περιφέρεια. Γενικότερα, όταν κάποιος χάσει βάρος, θα χάσει και λίπος από τα σημεία που υπάρχει το λίπος. Και στους άντρες είναι κυρίως η περιοχή της κοιλιάς, άρα οι άντρες όταν χάσουν βάρος θα χάσουν κυρίως λίπος από την κοιλιά, ενώ στις γυναίκες είναι κυρίως η περιφέρεια με κυριότερη την περιοχή των γλουτών. Άρα, όταν μια γυναίκα χάνει βάρος, ενδεχομένως θα χάσει λίγο πιο εύκολα στην περιφέρεια. Γενικώς, το λίπος στην κοιλιά, επειδή είναι πιο ενεργό μεταβολικά, χάνεται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το λίπος στην περιφέρεια.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και στην παρέα μας είναι ο Χρήστος Λούλης. Περνάμε πολύ ωραία όταν είναι κλειστές οι κάμερες. Κρίμα που δεν τα βλέπετε όλα αυτά που γίνονται εδώ. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τα θεατρικά σου. Ξέρω ότι το λατρεύεις το θέατρο. Είμαι στο Εθνικό Θέατρο. Κάνω πρόβες με τον Λευτέρη το Βουγιατζή για τον Αμφιτρίωνα του Μολιέρου που θα τον παρουσιάσουμε στην Επίδαυρο το καλοκαίρι. Έχεις πάρει βραβείο Χόρν. Βραβείο Β' ανδρικού ρόλου για την ταινία Σκλάβη στα δεσμά του. Βλέπεις, έχω μελετήσει. Έχω μπροστά μου όλο το βιογραφικό. Θα παίξεις τώρα στην Επίδαυρο. Σε μια μεγάλη παράσταση, ένα μεγάλο έργο. Έχεις ξαναπαίξει κιόλας. Σε 36 όλα αυτά. Εντάξει, και τι έγινε. Θέλω να πω, δεν είναι και λίγο. Γιατί το περνάς έτσι τόσο στα ελαφριά. Γιατί άμα το πάρω στα βαριά, τέλειωσα πια. Θα το ρίξω στα βαριά. Να πάω στη σύνταξη και να κάτσω σπίτι μου να φυτεύω ραπανάκια. Ονειρεύεσαι ρόλους. Όχι, ονειρεύομαι συνθήκες πιο πολύ. Όχι ρόλους. Τι μου λέει να παίξω ένα ρόλο, ας πούμε, και να μην είμαι καλός στο ρόλο ή να είναι μια παράσταση που δεν μου αφήνει να ανασάνω ή να την ευκαιρία να πετάξω, ας πούμε. Εγώ ονειρεύομαι συνθήκες. Να πάρω μια φόρα και να φύγω μαζί με τους συναδέλφους μου, ας πούμε, να γίνουμε δημιουργοί και όχι απλά, ξέρεις. Αν σου ζητούσα να ξεχωρίσεις ένα ρόλο που έχεις παίξει, που πραγματικά εσύ με τα δικά σου κριτήρια θεωρείς ότι ήσουν πραγματικά καλός. Εσύ, για τον εαυτό σου. Να σου πω. Θα σου πω, αλλά όχι όπως μου το λες εσύ, ότι αυτό που θεωρώ πως είμαι εγώ ήμουν καλός. Θα σου πω ένα ρόλο που πραγματικά ένιωσα ότι έδωσες πολλά. Ταξίδεψα, ας πούμε. Ξεχάστηκα. Ο Περικλής που έκανα πέρσι το καλοκαίρι, τώρα το χειμώνα, mm-hmm. και που παίζεται ακόμα, ας πούμε, στο Εθνικό, είναι ένας ρόλος που με έκανε και ξεχάστηκα. Μια παράσταση, όχι ένας ρόλος, καλύτερα, μια παράσταση, μια συνθήκη, οι συνεργάτες, ο σκηνοθέτης, όλο, που με έκανε και ξεχάστηκα, αφαιρέθηκα. Σου είπα ότι χάρηκα και χαίρομαι πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μου, εδώ στην εκπομπή. Όχι, δεν μου πες. Στο ξαναλέω, γιατί νομίζω ότι στο είπα, αλλά στο ξαναλέω πάλι. Εντάξει. Μ' αρέσει να μιλάω με τόσο ταλαντούχους ανθρώπους, το λέω ειλικρινά. Είναι χαρά να σταματήσω. Και εγώ χαίρομαι που με καλέσατε ανθρώπους. Και που ήρθα. Χαίρομαι πραγματικά. Σε ευχαριστώ. Εύχομαι να πας καλά και τώρα. Και να χαίρεστε τα μωράκια σας. Και εύχομαι επίσης πραγματικά κάποια στιγμή να συναντηθούμε όλοι να πάμε τα μωρά μας βόλτα. Εντάξει, έγινε. Να μου φιλήσει τη γυναίκα σου. Εντάξει, θα στη φιλήσω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στον Sky με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει. Σας φιλώ, σας στέλνω την αγάπη μου και τα λέμε πάλι εδώ αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Για να μειώσω τη χοληστερίνη μου, έπρεπε να στερηθώ το αγαπημένο μου τυρί. Τώρα όμως, με το νέο Μπένεκο Λευκό, μειώνω τη χοληστερίνη μου χωρίς να στερούμε την αγαπημένη μου γεύση. Το νέο Μπένεκο Λευκό είναι το μόνο τυροκομικό προϊόν από 100% ελληνικό εγωπρόβειο γάλα με φυτικές στανόλες που μειώνουν τη χοληστερίνη. Μινέρβα Μπένεκο Λευκό, η νέα ελληνική πρόταση για τη μείωση της χοληστερίνης. Always look on the